έγινε ένα σχόλιο καυστικό για εσάς και την εμφάνισή σας από την εκπομπή του κυρίου Λιάγκα. Τι έγινε, παιδιά, κάντε ένα κοντινό. Σαν παπαγάλος μια. Παπαγάλι είναι, τι είναι. Παπαγάλος κόκκινος. Για μένα πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός. Το να πάω με παπαγάλους στο πουκάμισο, στη μέρα της ορκομοσίας, δηλαδή ότι βάζω τα καλά μου και πάω, γιατί αυτά για το Σπύρο είναι τα καλά του. Για μένα δεν θα του πω τι θα βάλει ο καθένας, έχει δικαίωμα. Αλλά από τη στιγμή που έχει δικαίωμα να βάλει τους παπαγάλους, και εμείς εδώ έχουμε δικαίωμα σαν παπαγάλοι να μιλάμε και να το σχολιάζουμε. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εσάς σας αρέσει αυτή η εικόνα? Όχι. Εγώ στα σχόλια δεν απαντάω. Έχω να πω μόνο ότι είχε και ένα συμβολισμό το ρούχο μου. Εμείς στην Πλεύση Ελευθερίας θα ασχοληθούμε και για την προστασία των ζώων. Όπως γνωρίζετε, εγώ ζω με πάρα πολλούς παπαγάλους. Έχω στο σπίτι μου που τους προστατεύω γιατί έρχονται μόνοι τους. Γιατί είναι γεμάτη η Αθήνα. Άρα έχει και ένα συμβολισμό. Αν δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, δεν με αφορά. Εξάλλου, εγώ δεν είμαι ούτε των πρωτοκόλων για να τα ακολουθώ. Εγώ έχω τη δική μου λογική και οι άνθρωποι με αγαπάνε για αυτό που είμαι. Δεν πρόκειται να αλλάξω για να γίνω αρεστός σε κάποιους όπως εκείνοι θα ήθελαν. Απλά ανέφερε ότι ίσως ήταν ασέβεια προς το χώρο της Βουλής. Το θεωρείτε άστοχο? Δεν θα σχολιάσω τους σχολιασμούς των άλλων. Ας νομίζουν ό,τι θέλουν. Εγώ τι νομίζω για τον εαυτό μου. Η μοίρα θέλησε απόψε να χωρίσουμε. Υπέροχη συναυλία, τόσα καλοκαίρια. Επειδή ένα χρόνο πέρασε από τότε που έφυγε ο Δάκης. Είχε την ερμηνεία του Σπύρου. Εγώ θέλω να πάω. Φυσικά εντάξει, τον τιμήσανε. Μεγάλη συναυλία και δεν το συζητώ. Εκείνη και πολύ ωραία. Και όλοι συγκινημένοι και με τα καλύτερα έχουν να τον θυμούνται. Αλλά έδωσε την ερμηνεία του. Λέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα, πάρα πολύ. Προστασία των ζώων. Έβαλε του παπαγάλου για αυτό το λόγο. Μα έχει του παπαγάλου, δεν θυμάστε που είχε έρθει και μα έχει πει ότι έχει στο σπίτι του. Πώ παπαγάλου. Επειδή έχω πάει στο σπίτι του Σπύρου Πιπίλα για να κάνουμε συνέντευξη αρκετές φορές, ο Σπύρος έχει 50 και παπαγάλους. Οι παπαγάλοι είναι ελεύθεροι στο κέντρο της Αθήνας και όμως, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και θεωρώ ότι δεν με ενοχλεί καθόλου η εικόνα αυτή. Ας μείνουμε στις πράξεις των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική, όχι τόσο στο ενδυματολογικό κομμάτι τους. Γιατί μένουμε στερεοτυπικά στο τι φοράει, τι κάνει, ποιος είναι, και δεν βλέπουμε τις πράξεις θέλουμε να δούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό το αποστηρωμένο πράγμα. Φοράει κάποιος... σακάκι, δεν φοράει. Χρειάζεται να έχει κάποιους παπαγάλους για να μπορεί να φορέσει ένα πουκάμισο με παπαγάλους. Θέλω να πω και αυτό που το λέμε. Όχι, το σημειολογικό απλά που αναφέρεται. Δεν νομίζω ότι εκείνος είπε ότι έχει και μια δική του ερμηνεία που θέλει να δώσει από πίσω πέρα από το δικαίωμα που έχει ο καθένας. Καταλαβαίνω. Ότι επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτή την εικόνα, καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να το σχολιάσουν. Θεωρώ ότι καλά κάνει ο Σπύρος Πιπίλας, γιατί πρέπει να συνηθίσουμε αυτές τις εικόνες, γιατί η ουσία δεν είναι στα ρούχα σε καμία περίπτωση. Και στην Ελλάδα είμαστε πολύ συντηρητικοί. Ο Γιώργος Λιάγκας το είπε, γιατί ήταν η ορκομοσία της Νέας Βουλής και σαν βουλευτής πήγε να ορκιστεί κτλ. Και περίμενε να δει κάτι το οποίο είναι λίγο πιο. Δεν είναι κάτι προσβάλλει όμως, δεν είναι κάτι όριο. Είναι πολύ ωραία η εξήγηση που δίνει ο Σπύρος Πιπίλας, γιατί οποιοδήποτε μπορούσε να το έχει παρεξηγήσει. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο συμβολισμό που έχει να κάνει με τα ζώα, είναι. Γραβάτες, λέγαμε γιατί δεν φοράνε γραβάτες. Λέει, ξεκινήσαμε από εκεί. Μετά άρχισαν να φεύγουν τα κοστούμια γιατί. Μετά πολύχρωμα που κάμισε γιατί. Τώρα δηλαδή, πάντα θα βρουν κάτι να πούνε όταν είναι διαφορετικό. Το θέμα είναι το έργο που θα παράξει ο άλλο. Και δεν έχει σημασία ούτε ο συμβολισμό κατά την ταπεινή μου άποψη. Δηλαδή απάντησε, αλλά μπορεί να βάλει ό,τι θέλει και α μην έχει παπαγάλι. Να σου πω την αλήθεια, περιμένω και το επόμενο outfit πάντω. Μου έχει μπει στο μυαλό, δηλαδή το έχω ω εικόνα. Το ξέρει. Λοιπόν.